Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε το βιβλίο του Ηλία Βενέζη, το νούμερο 31328. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο της Σκλαβιάς, όπως ο ίδιος το ονόμασε, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Κυκλοφόρησε το 1931 για πρώτη φορά και η συγκεκριμένη έκδοση που έχω στα χέρια μου είναι η 57η, που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2015. Ο Ηλίας Μέλος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, Βενέζης ήταν το όνομα του πατέρα της μητέρας του, γεννήθηκε στο Αϊβαλί ή Κηδονιές της Μικράς Ασίας στις 4 Μαρτίου 1904. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε εκεί. Το 1914 ξεσπά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο ίδιος μαζί με τη μητέρα του και τις δύο του αδερφές μεταφέρονται στη Μυτιλίνη, όπου επιστρέφουν ξανά στο Αϊβαλί το 1919. Στη Μυτιλίνη θα φοιτήσει στο γυμνάσιο, αλλά θα αποφοιτήσει από το γυμνάσιο των Κηδονιών. Το 1922 η οικογένειά του εγκαθίσταται μόνιμα στη Μυτιλίνη ύστερα από την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ο ίδιος όμως δεν θα προλάβει να μπει στο καράβι. Συλλαμβάνεται από τους Τούρκους, οδηγείται σε μια φυλακή και στη συνέχεια στα τάγματα εργασίας. Από αυτές τις εμπειρίες γεννιέται το βιβλίο το νούμερο 31328, το οποίο κυκλοφόρησε το 1931. Το 1923 επιστρέφει στη Μυτιλίνη, όπου εκεί γνωρίζεται με τον στρατή Μυριβίλη. Γεννέται μια καρδιακή φιλία. Στη Μυτιλίνη εργαζόταν στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ το 1932 παίρνει μετάθεση και εγκαθίσταται τελικά μόνιμα στην Αθήνα, όπου εργάζεται εκεί. Καταδικάστηκε για τις πολιτικές του ιδέες από το καθεστώς του Μεταξά. Στη διάρκεια της κατοχής συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και τους ταγματασφαλίτες σε μια εκδήλωση η οποία έγινε στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου μιλούσε στους συναδέλφους του για την ελευθερία. Φυλακίζεται στο μπλοκ Σε των φυλακών Αβέροφ και στη συνέχεια καταδικάζεται σε θάνατο. Ο πνευματικός κόσμος της Ελλάδας, της Ευρώπης και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός μεσολαβούν ώστε να επετραπεί η εκτέλεση του Βενέζη. Το 1956 προτείνεται μαζί με τον φίλο του στρατή Μυριβίλη για την έδρα της λογοτεχνίας στην Ακαδημία Αθηνών, την οποία τελικά κερδίζει ο Ηλίας Βενέζης. Το παρακάτω απόσπασμα που θα ακούσουμε είναι από την ομιλία του εκείνη την ημέρα στην Ακαδημία Αθηνών. Όπου πρόοδος των επιστημών και τεχνών, εκεί πλούτος και δύναμης. Και όπου λείπουν ετέχνε και επιστήμε, εκεί αθλειώτης και δυστυχία. Εκεί ρητε ο διευθυντής της Ακαδημίας των Κηδονιών του 1800, ο Βενιαμίν ο Λέσβιος. Εκεί, σε αυτήν την Ακαδημία, κατάπληκτος ο περιηγητής Διντό έβρισκε στα 1816 να διδάσκουν από σκηνής στο πρωτότυπο τους αρχαίους Έλληνες τραγικούς και τους μαθητάς να μιλούν αναμεταξύ τους την αρχαία ελληνική, σύμβολα όλα της έγκλης του παρελθόντος που έπρεπε να γίνει κίνητρο για το μέλλον. Πέθανε στις 3 Αυγούστου 1973 από καρκίνο του Λάριγκα. Κηδεύτηκε και θάφτηκε στη Μόλυβο της Λέσβου και ο τάφος του παρέμεινε ανώνυμος με τη μόνη επιγραφή Γαλήνη. Το βιβλίο νούμερο 31328 είναι το πιο πολυδιαβασμένο και πολυμεταφρασμένο βιβλίο του Ηλία Βενέζη. Κυκλοφόρησε σε παραπάνω από 200.000 αντίτυπα και μεταφράστηκε σε 8 γλώσσες. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ο Βενέζης γράφει για τις προσωπικές του μαρτυρίες και τα προσωπικά του βιώματα. 18 χρονών συλλαμβάνεται και οδηγείται στα τάγματα εργασίας του κράτους των Νεότουρκων. Εκεί, κάτω από πραγματικά εξοντοτικές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, με βασανιστήρια, με αιχμαλωσίες και με καθημερινές εκτελέσεις, ο Βενέζης και οι υπόλοιποι 3.500 Έλληνες δουλεύουν ολημερείς. Κατασκευάζουν δρόμους, κατασκευάζουν γεφύρια, σπίτια και οτιδήποτε άλλο είχε καταστρέψει ο ελληνικός στρατός στο πέρασμά του. Από τους 3.500 Έλληνες που στάλθηκαν στα τάγματα εργασίας, θα επιστρέψουν πίσω ζωντανοί μόνο 23, από τους οποίους οι περισσότεροι θα πεθάνουν τους επόμενους μήνες. Ο Βενέζης έζησε και μπόρεσε και μετέφερε και σε εμάς και μετέδωσε και στις επόμενες γενιές τις εμπειρίες του, αλλά και πολλά άλλα υπέροχα βιβλία. Ένα από τα στοιχεία τα οποία προκαλούν πολύ μεγάλη εντύπωση σε αυτό το έργο είναι το ότι γράφτηκε μόλις ένα χρόνο μετά την απελευθέρωσή του. Ο Βενέζης απελευθερώνεται το 1923 και ένα χρόνο αργότερα ο Μυριβίλης, όπως λέει ο ίδιος ο Βενέζης, του παίρνει το χέρι για να γράψει αυτές του τις εμπειρίες σε αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο κυκλοφορεί από την εφημερίδα Καμπάνα, την οποία είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Μυριβίλης και τυπώνεται σε βιβλίο το 1931. Ο καθένας από εμάς θα περίμενε ότι στο βιβλίο αυτό επικρατεί η εκδίκηση, η βία, το μίσος, η οργή, η λύσα. Όμως, προς μεγάλη μας κατάπληξη, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Ο ίδιος ο Βενέζης
νιώθει ίκτο, νιώθει συγχώρηση για τους βασανιστές του. Αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει τη μεγαλοψυχία του συγγραφέα. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο βλέπουμε σε αυτό το βιβλίο είναι ότι περιγράφονται προσωπικά βιώματα, προσωπικές μαρτυρίες. Εδώ το βιβλίο αυτό δεν είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, αλλά είναι τα ίδια τα γεγονότα. Οι περισσότεροι συγγραφείς της γενιάς του Βενέζη ακολουθούν τον εξής δρόμο. Ξεκινούν από το λυρισμό, από τη μυθοπλασία, στα περισσότερα διηγήματά τους και καταλήγουν ίσως και προς το τέλος της ζωής τους σε κάτι πιο προσωπικό. Ο Βενέζης ακολουθεί την ακριβώς αντίθετη διαδρομή. Ξεκινάει και το πρώτο του βιβλίο, είναι η πρώτη δουλειά του στη λογοτεχνία, ξεκινάει με κάτι τελείως προσωπικό, μια προσωπική μαρτυρία. Και στη συνέχεια γράφει τα υπόλοιπα βιβλία, διηγήματα, μυθιστορήματα, θεατρικά έργα, ιστορικά βιβλία, χρονικά και πολλά άλλα. Ο Νίκος Κούνδρος το 1978 κυκλοφορεί την ταινία 1922 «Η καταστροφή της Σμύρνης». Βασίζεται στα γεγονότα του βιβλίου το νούμερο 31328. Ο ίδιος ο Βενέζης στον πρόλογο του βιβλίου λέει ότι το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο με αίμα, είναι βαμμένο με αίμα, διότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από ένα σώμα το οποίο βασανίζεται. Προτρέπει τους αναγνώστες να έχουν υπόψη τους ότι σε αυτό το βιβλίο δεν περιγράφονται μόνο οι γενοκτονίες των Τούρκων και οι θηριωδίες τους εναντίον των Ελλήνων, αλλά και πολλά εγκλήματα τα οποία έκαναν και οι ίδιοι Έλληνες τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι ο Βενέζης είναι αρκετά ρεαλιστής. Δεν περιγράφει μια στρογγυλεμένη και ωρεοποιημένη πραγματικότητα, αλλά τα γεγονότα όπως τα έζησε και όπως τα είδε. Ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο βλέπουμε σε αυτό το βιβλίο είναι ότι ο Βενέζης, γράφοντας τον πρόλογο του βιβλίου το 1945, στη δεύτερη έκδοσή του, λέει ότι τα εγκλήματα αυτά και αυτές οι φρικαλαιότητες δεν καθορίζουν την ταυτότητα ενός λαού. Είδε τις θηριωδίες τις οποίες έκαναν και οι Γερμανοί, οι Ναζί, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ίσως να προέβλεψε και θηριωδίες και φρικαλαιότητες οι οποίες έγιναν και από άλλους λαούς. Ο συγγραφέας ξαναδούλεψε αυτό το βιβλίο μόνο μία φορά, το 1931. Και από τότε, όπως λέει ο ίδιος, δεν το ξαναέπιασε στα χέρια του. Του ξύπνησαν μνήμες και εφιάλτες των ημερών εκείνων στα τάγματα εργασίας. Διότι, όπως λέει ο ίδιος, η ζωή, είτε είσαι γέρος είτε είσαι νέος, πολλές φορές σου επιβάλλει να ξεχνάς. Το νούμερο 31328 είναι ένα βιβλίο το οποίο ο Βενέζης το ονομάζει «Διαμαρτυρία ενός παιδιού». Εγώ θα έλεγα ότι το βιβλίο αυτό είναι διαμαρτυρία ενός ανθρώπου, ή καλύτερα του ανθρώπου που διαμαρτύρεται για τις φρικαλαιότητες και τις θηριωδίες, οποιοδήποτε και αν τις έχει κάνει, οποτεδήποτε, αφού γίνονται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τέλος, να αναφέρουμε ότι ο Βενέζης αφιερώνει το βιβλίο αυτό στη μητέρα του, όπως επίσης και σε όλες τις τυραννισμένες μητέρες του κόσμου. Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε μία ακόμα εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέτετε και για τα σχόλια τα οποία μου στέλνετε καθημερινά. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να κοινοποιείτε τα βίντεο στους φίλους σας. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε στην επόμενη εκπομπή. Γεια χαρά!